Κυκλαδίτικος ήλιος, ομορφιά, παράδοση, διασκέδαση, ψώνια. Το τέλειο σκηνικό για τις διακοπές σας. Πού? Στην Παρικιά, την πρωτεύουσα της Πάρου. Μια πόλη που κέρδισε το στοίχημα να παντρέψει αρμονικά το παραδοσιακό στοιχείο με τον εξυγχρονισμό. Ο πασίγνωστος ανεμούμυλος στην άκρη του λιμανιού υποδέχεται τους ταξιδιώτες διαθαλάσσης, μνημείο τουλάχιστον ενός αιώνα και φυσικά σήμα κατά τεθέν της ομορφιάς της Παρικιάς. Δεξιά και αριστερά του τα αμέτρητα καφέ της παραλίας μαρτυρούν ότι είναι μια πόλη κοσμοπολίτησα, γεμάτη νεύρο και ζωντάνια. Μετά την κεντρική πλατεία της χώρας, την πλατεία με το όνομα της ηρωίδας Μαντός Μαυρογένους, το σκηνικό αλλάζει. Πίσω από την κοσμοπολίτικη εικόνα κρύβεται μια πολιτεία γοητευτική, που αποκαλύπτει στα μάτια του επισκέπτη το πλούσιο παρελθόν της. Είναι τα πλακώστρωτα δρομάκια της Παρικιάς, με την υπέροχη κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα. Οι Παριανίτα διατήρησαν στην αυθεντική τους μορφή και ταυτοχρόνως τα αξιοποίησαν τουριστικά. Αυτό δεν το έχεις δει το πλάνο όμως. Yeah. Αυτό εδώ το πλάνο. Yeah. Αυτό. Παραδοσιακά σοκάκια της Παρικιάς διασώζονται πολλά από τα παλιά αρχοντικά της πόλης, όλα κτισμένα το 18ο και 19ο αιώνα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα νεοκλασικά της οικογένειας Κρισπαίων. Κάποια δυστυχώς σήμερα είναι ερυπωμένα, αλλά ευτυχώς είχαν καλύτερη τύχη και ανακαινίστηκαν. Στη βόλτα μας περνάμε μπροστά από το σπίτι στο οποίο έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μαντό Μαυρογένους. Έτσι και το γεφυράκι που περνά από μπροστά πήρε το όνομά της. Στάση στο μικρό καφενεδάκι που υπάρχει εκεί για πρωινό καφέ. Μαρουσού, βρισκόμαστε μέσα στον παραδοσιακό οικισμό της Παρικιάς. Τι γίνεται εδώ το καλοκαίρι? Έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα, καφετέρειες, εστιατόρια. Φαντάζομαι εδώ μέσα στα δρομάκια δεν θα χωράς να περάσεις. Ναι, ναι, και προπαντός από γευματινές ώρες. Πώς διασκεδάζει ο κόσμος? Υπάρχουν αρκετά μπαράκια και στην παραλία και στο ποτάμι, που πολλοίς κόσμος έχει πολύ καλή νυχτερινή ζωή. Προχωρώντας τα σοκάκια με τη Μαρουσό, μεθάμε από τις ωραίες εικόνες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το φράγκικο κάστρο που βρίσκεται στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού. Το φράγκικο κάστρο χτίστηκε το 1260 από το Δούκα Βενετό της Νάξου. Χτίστηκε στο ναό επάνω της Θεάς Αθηνάς με παριανό μάρμαρο. Τα σπίτια της μικρής καστροπολιτείας είναι κτισμένα άλλα επάνω στο δρόμο και άλλα είναι ενσωματωμένα στα τείχη του κάστρου. Καλοδιατηρημένο και επιβλητικό, ταξιδεύει τον επισκέπτη σε άλλες εποχές. Έχετε καθρέφτη να το δω? Αποχαιρετούμε την πανέμορφη πολιτεία της Παρικιάς και πιάνουμε θάλασσα. Μία από τις ωραιότερες παραλίες της Παρικιάς και η κοντινότερη στην πόλη είναι τα Πίσω Λιβάδια. Αμόδης και οργανωμένη παραλία συγκεντρώνει τους περισσότερους τουρίστες από κάθε άλλη παραλία της Παρικιάς.
επόμενη παραλία ο Κρυός. Η παραλία του Κρυού είναι η δεύτερη πλησιέστερη παραλία από το λιμάνι της Παρικιάς. Απέχει μόλις 2,5 χιλιόμετρα από την πόλη και ο ευκολότερος τρόπος για να φτάσει κανείς μέχρι εδώ είναι με το καραβάκι της γραμμής, το οποίο τους καλοκαιρινούς μήνες έχει δρομολόγιο κάθε 15 λεπτά. Τελευταία παραλία ανατολικά που βρίσκεται στην κυριότητα της Παρικιάς και μπορεί να σας δροσίσει, το Μαρτσέλο. Ένας πανέμορφος κόλπος με καταπράσινα πεντακάθαρα νερά. Η πιο όμορφη όμως εικόνα της Παρικιάς σχηματίζεται το Σούρουπο, το υπέροχο ηλιοβασίλεμά της.